η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων προχωράει σε μια συμβολική κίνηση σήμερα, θέλοντας να δείξει ότι τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη της εστίασης μέχρι τώρα δεν είναι επαρκή. Θέλοντας λοιπόν να το δημοσιοποιήσει αυτό, να το κάνει έντονο και στην κοινωνία, αλλά και στους συναδέλφους, αλλά και στην κυβέρνηση, προχωράμε σε μια συμβολική κίνηση παραδίδοντας τα κλειδιά των επιχειρήσεων. Και η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία. Γίνεται γιατί ένας στους δύο επιχειρηματίες εστίασης αισθάνεται την απειλή ότι η επιχείρησή του θα κλείσει και δεν θα μπορέσει να ξανανοίξει. Ένα ποσοστό τραγικά υψηλό. Ένα ποσοστό το οποίο πρέπει να στηριχτεί από νέα γενναία μέτρα στοχευμένα από την κυβέρνηση. Ένας στους δύο επιχειρηματίες που φοβάται ότι δεν θα ξανανοίξει έχει συγκεντρώσει οφειλές, έχει συγκεντρώσει υποχρεώσεις τόσο προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς την αγορά, αλλά και προς τους εργαζόμενούς του. Ένα στοχευμένο πρόγραμμα για τη διάσωση της επιχείρησης. Αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να λέμε από εδώ και πέρα. Μιλάμε για τη διάσωση της εστίασης η οποία βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού. Θα πρέπει να εκπονηθεί από την κυβέρνηση στοχευμένο, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές όταν θα έρθουμε σε μια κανονικότητα να μπορούν να ξαναενταχθούν στην επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.